Είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Τώρα λέει θέλω να πάρω τον Μπάγκεβιτ, τεχνικό διευθυντή. Το Πόρτο Κάρας, επειδή έλεγε τα δικά. Ποιο πήγε να δει το Πόρτο Κάρας στο Μπάγκεβιτ. Καμιά γκόμενα, ξέρω εγώ ποιο πήγε να δει. Που ξέρω τι πήγε να δει ο Μπάγκεβιτ. Τι πήγε να κάνει. Ο Μπάγκεβιτ μπορεί να θέλει να πάει αλλού και μπερδεύτηκε γιατί είναι 73 και έχει λίγο κάτι κενά μνήμη, το λέω εγώ. Κενά. Δεν έχει κενά. Βρε και εγώ έχω κενά, εγώ με 20. Εγώ δεν έχω κενά. Ρε κόκκινε, εμεί είμαστε και 20 χρόνια νεότεροι. Κάτι κενά μνήμη ο Μπάγκεβιτ. Ναι. Κάτι τι μου λέγανε, ήταν να πάει στο σπίτι, λέει κάτω στην Αθήνα και αντί να πάει πάνω στη Βαριμπόμπη πήγε στην Καλλιθέα, λέει. Ας τον Μπάγκεβιτ. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Βράχ, τι σου λέω εγώ τώρα. Εκεί στο Πόρτο Καράζ γιατί πήγε. Γιατί πήγε στο Πόρτο Καράζ. Γιατί μπορεί να ήρθε να πάει στο Πόρτο Παλά και να μπερδεύτηκε και να πήγε στο Πόρτο Καρά. Εγώ σου λέω και να πήγε στο Πόρτο Καρά. Είναι εκτό ομάδα. Στη διαφήμιση, δεν χρειάζεται. Δεν έχει ανάγκη από μένα. Εντάξει, δεν ξέρω. Φίλο. Θέλω να σου δείξω ότι ο Μπάγκεβιτ μπορεί να θέλει να πάει εκεί και να πάει αλλού. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Δε. Το κατάλαβα. Αλλά πουλά ωραία. Εγώ το ρεπορτάζ για τον Μπάγκεβιτ το ξέρω καλά. Άστο το, άστο το. Επειδή το ξέρω γι' αυτό. Ναι. Προσπαθώ να στο βγάλω, αλλά προφανώ δεν πρέπει να το πει. Τι να πω. Αυτό που ξέρει. Τι να πω άλλο, ρε κόκκινε, να κάνω και διάγνωση. Τι θε να πω, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνει διάγνωση. Τι να σε πω άλλο, δηλαδή πρέπει να σε βλάκα. Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια. Νιάου, νιάου, τέλο. Σου κάνω και μετάφραση τη γάτα. Ο νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ είναι ο Μπάγκεβιτ. Τέλο. Εντάξει, έχει να δαγκώσει. Καλή κίνηση. Όχι. Δεν τον είχαν τον Μπάγκεβιτ. Γιατί λόγω Μπράντιτ. Το Μπράντιτ δεν το θυμάσαι. Περίμενε. Γιατί να. Κρατά λόγω Μπράντιτ. Γιατί, τι. Αποκλείεται δηλαδή να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό. Τι να λειτουργήσει. Στα 53 λειτουργεί αλλιώ και στα 73 θα λειτουργεί αλλιώ. Σέρβο θα πάρω. Σέρβο. Τεχνικό διευθυντή. Σέρβο. Ο Τίγρης. Ο οποίος... ο Τίγρης. Είχε τον Ίβιτς. Είχε... άλλο Ίβιτς είναι άλλο, άλλη πάστα. Ήτανε Σέρβος. Ήταν Σέρβος. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχει Σέρβο. Ποιον Σέρβο έχει. Το Ραμαντάνι. Ποιο Ραμαντάνι. Τι είναι Ραμαντάνι. Το μάνατζερ. Τι Ραμαντάνι. Δεν δουλεύει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δουλεύει. Αυτός κάνει δουλειές με τον Ολυμπιακό. Ναι. Σέρβος είναι. Ναι, αλλά τι αφεντικό έχει. Τι αφεντικό έχει. Εδώ το αφεντικό είναι κάνε μου χειραψία να σου φάω πέντε δάχτυλα. Και να πάρω σέρβο. Όχι κάνε μου. Ναι. Φάε με πέντε δάχτυλα. Φάε με πέντε, όχι, φάει. Ναι, φάε με λέει, πέντε φάε δάχτυλα. Με και πέντε δηλαδή δάχτυλα. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τι δουλειά. Άκου τώρα μυαλό τώρα. Άκου το μυαλό στον ΠΑΟΚ. Δεν έχω, δεν ξέρω από, άκουσε με, δεν ξέρω το μαγαζί. Ανοίγω μαγαζί ρε παιδί μου. Ναι. Το οποίο ξέρω εγώ πουλάω καφέδες. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω τι δουλειά. Περίμενε. Και θα πάρω σέρβο. Υπεύθυνο. Γιατί δεν πάκρεπαστό. Ο Έλληνας καλύτερος είναι. Βρε ο Έλληνας. Ο χειρότερος είναι. Θα πάρω ένα μαύρο, θα πάρω έναν, ξέρω εγώ, Κινέζο, θα πάρω έναν Έλληνα και Σέρβο θα πάρω. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας κατέτσι χειρότερος από τον Σέρβο. Ο Σέρβος τουλάχιστον είναι και ευπατρίδης. Ποιος ευφυής μπορεί να πρότεινε ο Σαββίδη να τον πάρει τον Μπάγκεβιτ. Ευφυής. Ναι. Αυτός που θα έχει όφελος. Τέτοιο ευφυής. Άρα είναι πολύ ευφυής. Ε. Άσου με ανθρώπους, τι το Μάρι έχω μπλέξει. Άσου να δουλέψει τους ανθρώπους. Άσου. Με τι το Μάρι έχω μπλέξει. Άσου ανθρώπους. Οι παοξίδες επίσης κάνουν που δεν κάνουμε. Να μας πούν το θέλουν τον Μπάγκεβιτς για τεχνικό διευθυντή. Βέβαια. Τον Μπάγκεβιτς. Γιατί να μην το θέλουν. Είχαν τόσα εκατομμύρια ευρώ με τον Πατατούτη και βγαίνανε στο Ιντερ Τότο. Γιατί δεν το θέλουν τον Μπάγκεβιτς. Ένα θα μπορούσε. Και άμα δεν έκανε χαρούλες ο Κόκαλης στο τελικό, ούτε κύπελο θα παίρνανε. Ας τον Μπάγκεβιτς ίσω. Ο Μπάγκεβιτς για να δουλέψει, ο Μπάγκεβιτς για να δουλέψει να πετύχει σαν καλός προπονητής ήταν. Πολύ καλός. Άκουμε. Προπονητής όχι coach. Άκου. Α, σταμάτα. Εντάξει, γενικά μιλάω. Πολύ καλός προπονητής. Αλλά για να δουλέψει πρέπει να έχει την ΕΠΟ, να έχει τους διαιτητές, να έχει τους επόπτες, να έχει ομαδάρα. Να έχει τον αντίπαλο να κάθεται. Συν όλα τα άλλα ήταν και καλός προπονητής. Άμα τα έχει αυτά στον ΠΑΟΚ, μπορεί να κάνει παπάδες. Έλα όμως που ναι, αυτό ναι, ανατρέπει τα δικά σου δεδομένα. Ποια? Που έλεγες. Ότι το πρωτάθλημα που θα δούμε φέτος θα είναι χειρότερο. Ναι. Και σου είπα, δεν πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Υπομονή να κάνουμε, ρε κόκκινε. Βλέπουμε. Τον Ολιβέρα Σέντερφορ έχει μια κοιλιά. Έχει την είδε στην κοιλιά του Ολιβέρα. Δεν ολοκλήρωσα. Όχι, ένα. Θες πρωτάθλημα εσύ. Την ο Μελισανίδης του... κάνει μεταγραφές. Τι μεταγραφές έκανε ο Μελισανίδης. Καλές. Τι καλές έκανε. Για πάρ' τους έναν έναν. Ένα χάφτ πήρε. Χάφ που δεν πήρε άλλη ομάδα. Ρε φίλε, φραγκοφωνιά τον αναβάζουν. Σταμάτα ρε κόκκινε. Τι μεταγραφές έκανε. Τον Αραούχο. 5 κιλά ουίσκι στην καθισιά του. Στο Λας Πάλμας, έλα φύγε. Τι μεταγραφή. Το Τζαβέλα 35 ετών. Στο Λας Πάλμας. Τον λατρεύουν. Βράζει το λατρεύουν. Και εδώ και το λατρεύαν τον Γκαρσία. Α εδώ τι λατρεύουν. Μπορεί να είναι φελίκι αυτοί. Α το λατρεύαν στο Λας Πάλμας, Β' Εθνική. Α το. Β' Εθνική είναι. Και. Τι και. Το ίδιο είναι Β' Εθνική Λας Πάλμας. Β' Ισπανία. Και τι. Όχι Β' Ελλάδα. Με σιγά με την Κόρντομπα παίζει και τη σιγά. Σιγά τη ομάδα. Έχει δει κανένα παιχνίδι.
τη Β' Ισπανίας. Ναι. Στιγμιότυπα βλέπω. Πιο αργό ποδόσφαιρο από το δικό μας. Πλάκα μου. Πάσε ρε καημένε τώρα. Δηλαδή απέξε με συγχωρείς η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της Β' Ισπανίας με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και θα κερδίσουν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ η Β' Ισπανίας. Θα κερδίσουν τον Άρη ή την ΑΕΚ ας πούμε. Ποια είναι η πρώτη ομάδα. Θα παίξει Λας Πάλμας Ολυμπιακός και κερδίσει Λας Πάλμας. Εγώ δεν παίρνω όρκο θα κερδίσει η δική μας ομάδα. Ας τους όρκους τώρα. Ας τους όρκους τώρα. Όρκο δεν παίρνω. Πήρε το Μελισανίδης παίκτες. Μπορεί να μας πει στους παίκτες που πήρε ο Μελισανίδης. Το Βράνιες πήρε ποιος έχει ψυχολογικά. Το Τσαβέλα πήρε γέρο. Εκεί υπάρχει άλλο, άσε με τώρα εκεί υπάρχει άλλο τώρα. Θέμα. Θα κάνω εγώ το Μελισανίδη. Ο άλλος τι πήρε του ΠΑΟΚ. Ένα χαπ που έριξε την Πάρμα. Την έριξε την Πάρμα. Κατά διάολο πήγε η Πάρμα. Έπαιξε λέει τρία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπαιξε. Ωραία. Είναι διεθνής. Τον Ολιβέρα, άμα δει την κοιλιά. Είναι διεθνής. Άμα δει την κοιλιά του Ολιβέρα, το θυμάσαι το Σάολο Μαζόρο που κάμε στη δουλειά με τα φορτηγά το, τα τώρα που πουλάγε τα παγωτά. Πιο μεγάλη κοιλιά έχει ο Ολιβέρα. Θε να του δείξω φωτογραφία στο διάλειμμα. Μια σκεμπέ τέτοια. Ολιβέρα, ένα σκεμπέ. Μια σκεμπέ τέτοια. Ένα σκεμπέ. Του είπα μια σκεμπέ το λέμε. Ανανέωσε τον Κατουρί, τον Πάπα θα τον φάει Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι μεγάλη. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Αυτό ερήπια, περίμενε. Ήθελα μετά να το κάνουμε θέμα. Ο Ολυμπιακό παίζει. Πώς το λένε, Παπασταθόπουλο γέρο σε μέδο γέρο, center back, γέρο center forward σε 35 χρόνων. Γιατί παιχταρά είναι. Ο Λαράμπι. 35 δεν είναι. Δεν μπορεί αύριο να ακούσεις πρώτη σελίδα στο Φως, έπαθε θλάση δύο μήνες έξω. Γιατί γέρος είναι. Έχει και το Χασάν. Ο Βαλμποενά, 42 χρονών, τι πρωτάθλημα θα δει. Έχει δηλαδή. Και το Χασάν. Ο Άρης έχει το Μήτρογλου ερείπιο, σεντερφόρ, τι πρώτα βελιζήσει με τον άλλον, τον Μπελαλαουάν. Πήρε το κι άλλο το πρωτάθλημα. Ναι, αργό κι άλλο. Τι πρωτάθλημα θε να δει δηλαδή. Πες μια καλή κουβέντα ότι, για να με συγχωρεί, ρε φίλε. Για ένα παίκτη. Όχι, δεν σου λέω για παίκτη. Σου λέω τι πρωτάθλημα θα δει. Αναβαθμισμένο ή υποβαθμισμένο. Τι προϊόν θα δει. Ο Ατρόμητος έκανε ένα σκασμό μεταγραφές. Πήρε. Έξι έφαγε από την Έλτσε. Ποιος πήρε. Τον Κουλούρι που έλεγε πριν. Ο Κουλούρι. Πλατυποδία έχει ο Κουλούρι. Θα βγει ο Λέανδρος, σχέση με Λέανδρο, μην παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα. Άστο. Λοιπόν, πλατυποδία ο Κουλούρι. Άμα ήταν τώρα. Έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Μεταφορικά με αφορμή ο ΠΑΟΚ να πάρει λεφτά από τη Γαλλία. Βρε πλατυποδία έχει. Μεταφορικά το λέω. Δηλαδή περπατάει σαν αρκούδα. Επειδή είσαι. Ένα λεπτό. Okay, εγώ ένα λεπτό. Πήρε το Χατζησαΐα. Ποιος είχε όντως πλατυποδία. Ποιος είχε πλατυποδία. Ο Γιώχαν Κρόιφ. Εντάξει. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα. Περίμενε. Μετά γιατί τι πήρε. Ο Βασιλατονόπουλο πήρε καλός. Καλός. Ναι, το Χατζησαΐα πήρε. Ο Χατζησαΐας πήρε στη γειτονιά του Μποκολόκο. Έχει μια ανηφόρα εκεί που έχει ο Χατζησαΐας στο βιβλιοπωλείο. Ναι. Ποιος πάρει, τον ανεβαίνει πιο γρήγορα, εγώ ή ο Χατζησαΐας. Άμα πάρει το κυνήγι του Χατζησαΐα ο Μποκολόκο και είναι πεινασμένος ο Μποκολόκο, θα τραπάξει τη σοκολάτα του Χατζησαΐα. Θα τον προλάβει το Χατζησαΐα. Άσε ρε κόκκινε τώρα, μα λες ημεριά. Δεν το κεφτεύουμε, κύριε, πάμε.